Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Καρδάση. Καλησπέρα σας, κύριε Καρδάση. Καλησπέρα, κύριε Ριλόπουλε, και εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, είστε ο υποψήφιος βουλευτής της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας στην Αρκαδία. Ναι. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το διακύβευμα κατά την άποψη του κόμματός σας και εσάς βέβαια του ιδίου των επόμενων εκλογών και τι προσδοκίες έχετε ως κόμμα λόγω και της απλής αναλογικής η οποία κατά τεκμήριο θεωρείται ότι ευνοεί μικρότερους σε εισαγωγικά κομματικούς σχηματισμούς. Ναι, καταρχάς να πω δύο λόγια για την οργάνωσή μας. Η ΟΚΔΕ είναι μια εργατική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της διάρκειας διεθνούς και έχει βαθιές ρίζες και μεγάλη ιστορία στο εργατικό και επαναστατικό κίνημα της χώρας μας. Και φυσικά έχει συμμετοχή σε όλους τους μικρούς και μεγάλους αγώνες. Κατεβαίνουμε αυτόνομα σε όλες τις περιφέρειες πανελλαδικά και κατά βάση έτσι τα ψηφοδέλτια μας υπάρχουν εργαζόμενοι, νέοι και φοιτητές, συνδικαλιστές και αγωνιστές που συμμετείχαν στους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος, του εργατικού φοιτητικού κινήματος. Mm-hmm. Τώρα, συγκεκριμένα λίγο για αυτό που ρωτήσατε. Θεωρούμε ότι ήδη από το διακύβευμα φαίνεται κάπως και από τώρα, δηλαδή αυτά που βλέπουμε στην προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς είναι έτσι. Επικρατεί έτσι μια αρκετά φτωχή πολιτική συζήτηση στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Ναι. Και αυτό που ακούμε έτσι καθημερινά από τα μεγάλα νομονιακά κόμματα και στα κανάλια δηλαδή, είναι η ένδυα επιχειρημάτων. Έτσι κάπως η συζήτηση να μην γίνεται για τα βασικά θέματα που αφορούν έτσι το μέσο εργαζόμενο, φτωχό, νέο άνθρωπο. Ακούμε διαρκώς το ότι πρέπει να υπάρχει ισχυρή, σταθερή κυβέρνηση, αυτοδύναμη μετά τις εκλογές, έτσι, γιατί αλλιώς η χώρα η χώρα. Και το ουσιαστικό, το οποίο είναι ότι είτε υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση με ένα κόμμα, είτε έτσι κυβέρνηση συνεργασίας, ποια θα είναι η πολιτική συμφωνία πάνω, τι πολιτική θα εφαρμόσει δηλαδή έτσι, αυτή η κυβέρνηση που θα φτιαχτεί. Η οποία δυστυχώς έτσι φαίνεται ότι θα είναι από όλα τα κόμματα, ενώ τα μεγάλα της μνημονιακά νουδού ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, ίδια πολιτική, έτσι, πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, τη συνέχιση των μνημονίων ΕΣΑΗ στη χώρα μας, η οποία έτσι είχε και σαν τραγικό δηλαδή γεγονός που έγινε στα Τέμπη πριν έτσι δύο μήνες. Mm-hmm. Μια συζήτηση δηλαδή που απουσιάζει έτσι, και η συζήτηση ενώ για τα Τέμπη απουσιάζει έτσι από την προεκλογική περίοδο, είναι νομίζω έκδηλο αυτό το πράγμα. Και φυσικά έτσι αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί, ιδιωτικοποιούν τα πάντα, την υγεία, την παιδεία, την ενέργεια έτσι, και πληρώνουμε δηλαδή τους λογαριασμούς πανάκριβους στους ιδιώτες παρόχους και το λαϊκό εισόδημα έτσι ξανεμίζεται από τις 18 του μήνα δηλαδή. Να σας ρωτήσω κάτι κύριε Καρδάση, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε βέβαια. Λέτε να γίνει συζήτηση προεκλογικά για τα Τέμπη. Προφανώς ήταν ένα τραγικό γεγονός. Το οποίο όμως λέει η πλευρά των συστημικών κομμάτων, όπως τα αποκαλέσατε, μνημονιακά τα είπατε βέβαια, και κυρίως του κυβερνώντος, ότι η συζήτηση έγινε, υπήρξε και πόρισμα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, βέβαια υπήρξε κριτική για το πόρισμα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, υπήρξε πόρισμα, αποδίδονται ή αποδόθηκαν ευθύνες. Βγήκε το συμπέρασμα, τουλάχιστον αυτό επικράτησε, ότι μιλάμε για μια παθογένεια διαχρονική για την οποία λίγο πολύ φταίνε όσοι διοίκησαν, εννοούμε και τα κόμματα και οι τεχνοκράτες ή μη τεχνοκράτες οι οποίοι είχαν την ευθύνη για τους σιδηροδρόμους. Τι περαιτέρω συζήτηση πιστεύετε εσείς ότι έπρεπε να γίνει και προεκλογικά πάνω σε αυτό το θέμα, το συγκεκριμένο που θίξατε? Κοιτάξτε, εμείς δεν θεωρούμε ότι δυστυχώς έχει υπάρξει κάποια κίνηση για να τιμωρηθούν έτσι πραγματικά υπεύθυνοι και, και εννοεί τα πολιτικά κατεστημένα που φέρνουν αυτές τις πολιτικές όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί όταν λένε ότι φταίει, ξέρω εγώ, ο Καραμάλης παραδείγματος χάρη, εμείς δεν καταλαβαίνουμε πώς γίνεται να κατεβαίνει υποψήφιος έτσι και στις εκλογές. Υπόθηκε ότι ο λαός θα τον κρίνει κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Ναι, εντάξει. Απλά ξέρετε, όταν η χώρα έχει μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες τελευταίας δεκαετίας, ίσως, αν όχι. Γενικά στην τεχνολογική ιστορία, τις μεγαλύτερες τραγωδίες. Αυτό είναι πολύ φτωχό αυτό που ακούμε δηλαδή. Το επιχείρημα, λέτε. Και ο κόσμος νομίζω και εκεί που κατεβαίνει, δηλαδή στην περιοχή που κατεβαίνει, ήταν εξαγριωμένος δηλαδή με αυτό το πράγμα. Στις αίρες. Ναι, ακριβώς, ναι.
Και το θέμα, το βασικότερο για μας είναι ότι αν υπήρξε έστω και παραμικρή κατανόηση από τα μεγάλα κόμματα και τη Νέα Δημοκρατία, που είναι και κυβέρνηση, που έχει μεγαλύτερη ευθύνη γιατί είναι κυβέρνηση 4 χρόνια τώρα. Ναι. Και παλιότερα, έτσι προφανώς, προηγούμενη περίοδο. Υπήρχε μια κατανόηση ότι ναι, οι ιδιωτικοποιήσεις κάνουν κακό, γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις φταίνε. Δεν φταίει ένα πρόσωπο έτσι τώρα εκείνη τη στιγμή στη διοίκηση. Οι ιδιωτικοποιήσεις φταίνε. Το ότι κόπηκε έτσι ο νέος σιδηρόδρομος που ήταν δημόσιος, κόπηκε έτσι. Mm-hmm. Και μοιράστηκε σε φιλέτα σε ιδιώτες. Αυτό το πράγμα δεν μπορούν να πούν ότι να παραδεχθούν σοβαρά ότι έφταιγε, γιατί αυτή είναι η πολιτική τους. Και είναι και μια πολιτική, αν θέλετε, γεμάτη ιδεολειψίες, γιατί όπου έχει εφαρμοστεί αυτή η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, παγκόσμια εννοώ, έτσι, οι νοφιλέφερες πολιτικές που τέλη του 70, αρχές του 80 ξεκίνησαν να εφαρμόζονται παγκόσμια και εδώ στη χώρα μας έτσι από το 90, με την πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη, του 90-93, αυτά τα αποτελέσματα έχουν. Αυτά και χειρότερα. Και δεν μπορούν να συζητήσουν σοβαρά για αυτό το θέμα, έτσι γιατί αυτή είναι η πολιτική τους και, δηλαδή, και το νερό τώρα που θέλουν να το ιδιωτικοποιήσουν, το πήραν πίσω μόνο από το βάρος των μεγάλων κινητοποιήσεων και τις μεγάλες συναυλίες που είναι στη Θεσσαλονίκη πριν μερικές μέρες. Βέβαια, επειδή το θίγεται και αυτό, κύριε Καρδάση, να πούμε ότι ειδικά για το νερό, για την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ, υπήρχε μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εδώ και μήνες, με την οποία ζητούσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, το επαναλαμβάνω, το λέω επειδή το θίξατε, με την οποία ζητούσε να επανέλθουν υπό δημόσιο έλεγχο. Δεν είχε γίνει κάτι, ούτε καν αναφορά, και τώρα προεκλογικά ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί προεκλογικά το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, είπε ότι θα επανέλθουν σε δημόσιο έλεγχο. Το απάντησε δηλαδή αυτό. Θα μου πείτε τώρα, το είπε τώρα. Εσείς δεν πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό, δηλαδή? Εμείς έχουμε, και όχι μόνο εμείς, νομίζω και ο ελληνικός λαός έχει κουραστεί από τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, ξέρετε. Γιατί ναι, είναι καλό κάθε 4 χρόνια να θυμούνται έτσι, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι προηγούμενα, που μας έλεγε πριν τις εκλογές του 19 ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Έτσι, και ξαφνικά μετά να ανακαλύπτουμε ότι ποτέ δεν βγήκαμε, έτσι. Ότι, δηλαδή, και τώρα η συζήτηση που γίνεται παρουσιάζεται μια εικόνα και είναι και κρίμα, δηλαδή. Είναι πώς να το ποντροπεί, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Το βλέπει και ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, μας λένε για ανάπτυξη διαρκώς. Έχονται επενδύσεις, ανάπτυξη. Ναι. Δεν πιστεύει κανείς. Δηλαδή, όλοι και στη γενιά, και στη, έτσι, παιδιά της γενιάς μου, της ηλικίας, και μικρότερες δηλαδή γενιές και μεγαλύτερες. Το βλέπουμε ότι όλοι είμαστε άνεργοι, ζούμε, δεν κάνουμε τη δουλειά που έχουμε σπουδάσει, κάνουμε τις δουλειές του ποδαριού για 3 και 60. Και όποιες επενδύσεις γίνονται, είναι πάλι το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, καζίνο, που διαφημίζουν κιόλας ότι έτσι θα φέρουν ανάπτυξη. Και data center. Αυτά εμείς δεν θεωρούμε. Όταν η παραγωγική βάση της χώρας διαλύεται, συρρυκνώνεται δεκαετίες τώρα έτσι, αλλά την περίπτωση του μνημονίου έχει γίνει πιο έντονο αυτό το πράγμα. Κλείνουν βιομηχανίες μεγάλες που είχαν χιλιάδες εργαζόμενους. Αυτό οδηγεί έτσι και σήμερα μεγάλη ενέργεια και κυρίως η επαρχία, οι επαρχιακές της πόλης και πληθυσμιακά να συρρυκνώνονται και δυστυχώς δηλαδή να νεκρώνονται. Ναι, και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Είναι και είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις. Ναι, απλώς. Ναι, αυτό που. Καθώς θα έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Πριν από λίγο, μιλήσαμε με έναν υποψήφιο βουλευτή στην Αρκαδία, βέβαια πάντα, του ΠΑΣΟΚ, και μετά με έναν υποψήφιο του Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη. Χωρίς να χρησιμοποιούν το ίδιο λεξιλόγιο όπως κάνετε εσείς πολύ εύγλωτα, μιλώντας και για. Είπανε περίπου τα ίδια. Ναι. Τώρα, ας πούμε, να σας ρωτήσω εσάς, γιατί να ψηφίσει κάποιος την ΟΚΔΕ και να μην ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, λέω ένα παράδειγμα τυχαίο φέρνω, το οποίο λέει τα ίδια, ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι πρέπει να η νεολαία να έχει καλύτερη εργασία. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε, είπατε βέβαια δεν πιστεύετε τίποτα, ότι ειδικά για τους νέους στο επόμενη τετραετία θα υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενες λόγω των επενδύσεων. Για ποιο λόγο να ψηφίσει ειδικά εσάς ή κάποιο άλλο από τα λεγόμενα κόμματα του αριστερού τόξου, του προοδευτικού τόξου, εκτός από τα συστημικά ή μνημονιακά όπως τα αναφέρατε εσείς? Ναι. Εντάξει, καταρχάς έτσι το ΠΑΣΟΚ, μην ξεχνάμε, επειδή εγώ συγκεκριμένα έφερε το Δημοτικό Ταμείο στη χώρα μας και τις πολιτικές των μνημονίων πρώτο, έτσι, και είχε σημαντική συμβολή στη χρεοκοπία της χώρας. Ναι, αλλά έχει αλλάξει τώρα. Εντάξει, εμείς δεν θεωρούμε ότι ένας μανδύας έτσι που φοράει νέος παλιό. Λέω ότι ισχυρίζεται το ίδιο, βέβαια. Τέλος πάντων, ναι, καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, απλά για να πω λίγο συγκεκριμένα, το δικό μας πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα αγώνων. Ένα πρόγραμμα που μπορεί να γίνει μόνο μέσα έτσι, από λαϊκές κινητοποιήσεις όπως αυτές που είχαμε στα Τέμπη, μετά τα Τέμπη. Που εκατοντάδες χιλιάδες έτσι νέοι, εργαζόμενοι, φτωχοί βγήκαν στον δρόμο και ειδικά φοιτητές και μαθητές, κυρίως μαθητές που είναι και νέα γενιά, και είναι σημαντικό αυτό. Δείχνει την ολιά που έτσι, είναι σε ένα βρασμό, που σκέφτεται το μέλλον, τη βλέπει ότι δεν έχει προοπτική,
Έτσι δεν βγήκε απλά για αυτό που έγινε. Βλέπει συνολικά ότι δεν έχει προοπτική, λόγω έτσι όλη αυτή τη κατάσταση που προανέφερα. Mm-hmm. Και θεωρούμε ότι πρέπει, υπάρχει φυσικά έτσι άλλο δρόμο για τη χώρα μα, ο δρόμο τη αναγέννηση τη χώρα μα. Αλλά αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να πληρώσουν έτσι οι πλούσιοι, δηλαδή πρέπει να επιβάλλουμε την παλιά φορολογία στο κεφάλαιο, ναι, να βρεθούν από εκεί τα χρήματα, να εθνικοποιηθούν φυσικά όλες οι υπηρεσίες και οι υποδομές και οι μεγάλες τράπεζες και οι τομείς κλειδιά της οικονομίας, ώστε να καταφέρουμε σε ένα πρώτο επίπεδο να επανεκκινήσει η οικονομία, να γίνουν δημόσιες επενδύσεις δηλαδή, να ανοίξουν νέες βιομηχανίες κτλ. Αυτό είναι απαραίτητο έτσι για να υπάρχει η οικονομία της χώρας και την επαύριο. Κύριε Καρδάση, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αν, ναι, αν ποτέ εκλεγόταν κόμμα στην Ελλάδα το οποίο είχε στο πρόγραμμά του εθνικοποίηση των τραπεζών, προφανώς θα βγαίναμε και από το ευρώ, έτσι. Το καταλαβαίνετε, ναι, ναι, αυτό. Φυσικά. Άρα είσαστε αντίθετοι με το ευρώ και την. Ναι, ναι, θεωρούμε, ναι, ναι, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη διαλύονται. Είναι σε μια κατάσταση έτσι με σοβαρά προβλήματα. Και αυτό φαίνεται πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο ευρώ... ότι έχει προβλήματα. Το θέμα είναι, ναι, εμάς μας συμφέρει να διαλυθεί ή. Εμείς. Ναι, καταλαβαίνω. Σαν χώρα, λέω. Όχι, ναι, κατάλαβα. Δεν θέλουμε κάποια εθνική απομόνωση. Θεωρούμε ότι στο πλευρό μας θα είναι και είναι οι όλοι οι εργαζόμενοι έτσι που ξεσηκώνονται και στη Γαλλία κυρίως, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία που έχει αρκετές κινητοποιήσεις. Ειδικά στην Πορτογαλία που δεν παίρνει και διαστάσεις στη χώρα μας, ενώ δεν προβολείς. Που έχουν σοβαρό στεγαστικό. Έχουν τα ίδια ναι, όχι, ναι, έχουν τα σοβαρά προβλήματα έτσι, με τη στεγαστική κρίση που είναι και εδώ έντονη. Παραδείγματος χάρη. Και θεωρούμε ότι μόνο έτσι μπορούμε όλοι μαζί, δηλαδή τη Ευρώπη, να φτιάξουμε έτσι μια άλλη κοινωνία πανευρωπαϊκά, γιατί αυτή η Ευρώπη είναι μια Ευρώπη πάει έτσι να συμμετάσχει σε έναν πόλεμο και η χώρα μας μπροστάρει κιόλας που δεν, στην Ουκρανία ενώ έτσι που δεν έχουμε καμία ούτε ευρωπαϊκή λαή δηλαδή έχουν να χωρίσουν έτσι κάτι, ούτε ο ελληνικός λαός με το ρώσικο λαό. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν έχουμε τον χρόνο. Καλά κάνετε και το θίγετε όμως, γιατί έχετε το θίγουμε, και στο... γιατί η κίνδυνα είναι και μεγάλη δηλαδή και δισεκατομμύρια που φεύγουν και πάνε εκεί. Στο ΝΑΤΟ και στους εξοπλισμούς, τη στιγμή που τα νοσοκομεία και τα σχολεία της χώρας μας οι σχολές καταραίουν, κυριολεκτικά δηλαδή πέφτουν έτσι τα βάνια, δεν είναι υπερβολή. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, δεν έχουμε τώρα τον χρόνο. Και φυσικά πάμε του γρου δυστυχώς για ένα πυρηνικό πόλεμο. Πάει, η κατάσταση έτσι, είμαστε στα πρόθυρα εξαρτώντα του παγκοσμίου πολέμου, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Έτσι. Και δυστυχώς και αυτό είναι ένα κάτι που δεν αδεικνύεται νομίζω τόσο στην πολιτική ζήτηση στη χώρα μας προεκλογικά, που είναι πάρα πολύ βασικό. Προεκλογικά θα ήταν, ναι, και λίγο δύσκολο να αναδειχθεί κάτι πιο τέτοιο, ναι, θέμα. Ναι, απλά άμα καταλαβαίνετε, είναι πολύ κρίσιμη κατάσταση και θα πειράσει προφανώς σε όλο τον κόσμο. Να πούμε, την Ελλάδα, ναι, να πούμε για τους ακροατές που πιθανώς μας ακούνε και σας ακούνε να υποστηρίζετε κάτι τέτοιο και καλά κάνετε, η άποψή σας είναι και αυτό είναι απολύτως σεβαστό. Να πούμε πάντως ότι η Κίνα δεν το δέχεται αυτό που λέτε, οπότε ότι μπορεί να γίνει, ότι είναι κάτι ενδεχόμενο και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Κίνα έχει ένα λόγο παραπάνω από την Ελλάδα. Όχι, εμείς, μικρό. Ναι. Οπότε, όχι, εννοώ ότι. Κάνουμε χιούμορ λίγο τώρα. Ναι, καταλαβαίνω. Και εμείς θα απευχόμαστε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά αυτό μπορεί να το επιτρέψουν μόνο λαϊκές κινητοποιήσεις, ξέρετε. Το να μην γίνει. Να μην, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί άλλωστε στην πεμπτουσία και η χώρα. Ναι. Συγγνώμη, απλά και η χώρα. Εμείς δεν λέμε ότι μπορεί να σταματήσει η Ελλάδα τον πόλεμο, αλλά και αυτό πράγμα να μπαίνει μπρος στην πρώτη γραμμή, να μιλάνε φασίστες στη Βουλή, όπως είχε γίνει έτσι πέρσι. Λέτε είναι με τραγικό. Τον προσκεκλημένο... Ναι, με τους Αζόφ και τους Ζελένσκι που όλοι ξέρουμε τι είναι και ήδη ξέρουν και το. Ναι, εντάξει. Και το μόνο που η κυβέρνηση έτσι έκανε πως δεν ήξερε. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και είναι και η οικονομική μοραγία, επαναλαμβάνω, της χώρας. Αυτά έχουμε κάποιο. Έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Απλώς να πούμε ότι για να επαναλάβουμε ότι είσαστε υποψήφιος με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Και αν θέλετε να πείτε κάτι στους νέους τώρα, γιατί από ό,τι ακούμε είσαστε νέος κι εσείς. Ναι. Στους νέους που. Θα ήθελα να πείτε κάτι στους νέους που σκέφτονται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ξέρετε για ποιους λόγους. Καταλαβαίνω, ναι, ναι. Ναι, από το 2010 αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα έτσι, για την γενιά μας. Δεν πρέπει να φύγουμε από τη χώρα. Έτσι. Η χώρα δεν πρέπει να ερημοποιηθεί και να μείνει, να γεράσει έτσι, που είναι και έντονο το δημογραφικό πρόβλημα που έχει. Ναι, ναι. Πρέπει να μείνουμε εδώ. Καταλαβαίνω, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι, γιατί η μεγάλη μέρος της νεολαίας δεν βλέπει προοπτική και δεν έχει έτσι, τον ήλιο μοίρα. Αλλά δεν πρέπει, πρέπει να το παλέψουμε. Δεν πρέπει έτσι, να παρετούμαστε και να. Φεύγουμε από τη χώρα. Εμείς είμαστε το μέλλον της χώρας και πρέπει έτσι να και την ψήφο μας και συνολικά να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, να βλέπουμε τα πράγματα έτσι πιο σοβαρά
και να κάνουμε τις απαραίτητες επιλογές. Δηλαδή να συμμετέχουμε σε κινητοποίησεις, σε απεργίες, να προβληματιζόμαστε για αυτά που γίνονται. Αυτό και για τις εκλογές έτσι προφανώς να ενισχυθεί, που θα είναι ενισχυμένη σίγουρα η αντιστημική ψήφος. Έτσι, γιατί φαίνεται και ένα μεγάλο κομμάτι της δημοσκοπήσης. Ευνοείται και από το σύστημα, βεβαίως. Το σύστημα εννοώ το εκλογικό, έτσι. Ναι, ευνοείται η αντισυστημική γενικώς. Ναι, εμείς εντάξει, θεωρούμε και δεν κυρίως ότι αυτό. Θεωρούμε ότι ο κόσμος δεν μπορεί αλλά στις πολιτικές και αυτά τα έτσι, κόμματα και προφανώς στρέφεται. Είναι δηλαδή η ένδειξη πολιτικής κρίσης αυτό το πράγμα κυρίως. Και δευτερευόντως. Θα το δούμε την 21η Μαΐου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας ευχηθούμε προσωπικά. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία στην οργάνωσή σας και καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.